η έξοδος από τα μνημόνια έχει το χαρακτήρα ενός παράθυρου ευκαιρίας, το οποίο καλούμαστε να αξιοποιήσουμε, όχι μόνο εμείς ως κυβέρνηση, αλλά όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι εργαζόμενοι, η κοινωνία συνολικά, ούτως ώστε αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον και να οργανώσουμε το μέλλον μας σε πιο σταθερές βάσεις. Για να το κάνουμε αυτό, υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα, κάποιες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να αξιολογήσουμε σωστά τη νέα συγκυρία και να δούμε ότι βεβαίως τα προβλήματα και η κληρονομιά της κρίσης είναι εδώ, αλλά δημιουργούνται και δυνατότητες καλύτερες για την αντιμετώπιση τους. Η οικονομία είναι σε ανάκαμψη, εδραιωμένη τώρα πια. Ορισμένοι λένε μέτρια ανάκαμψη. Βεβαίως, μέτρια, αλλά είναι ανάκαμψη. Δεν έχει καμία σχέση με την ύφεση και την καταστροφή που είχαμε στο παρελθόν. Είναι άλλο πράγμα να καταστρέφονται 130.000 επιχειρήσεις όπως έγινε από την αρχή της κρίσης μέχρι το 2014 και είναι άλλο να δημιουργούνται 100.000 νέες επιχειρήσεις όπως συμβαίνει από το 2015 μέχρι το 2017. Και μόνο το πρώτο δεκάμηνο του 2018, τα στοιχεία που έχουμε, μας δείχνουν ότι δημιουργήθηκαν 5 φορές περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι είχαν δημιουργηθεί τον αντίστοιχο διάστημα του 2014. Άρα, έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Η δημοσιονομική θέση της χώρας είναι ισχυρή. Το μακροοικονομικό περιβάλλον ευρύτερα έχει βελτιωθεί. Το δημόσιο χρέος, αν και δεν υπήρξε η οριστική και ριζική λύση που εμείς θα θέλαμε, είναι υπό έλεγχο για αρκετά χρόνια. Το μαξιλάρι ρευστότητας που έχουμε δημιουργήσει μας δίνει μια θωράκιση έναντι εξωγενών κινδύνων. Και το πιο σημαντικό, η κοινωνία, παρά το βάθος που πήρε αυτή η κρίση και η παρατατεμένη λιτότητα, παρά την προσφυγική κρίση, η κοινωνία είναι όρθια. Με προβλήματα, με τραύματα, αλλά είναι όρθια. Μια δεύτερη προϋπόθεση που νομίζω είναι σημαντική είναι να εσωματώσουμε στην δράση μας, την πολιτική μας, το σχεδιασμό μας, μαθήματα του παρελθόντος. Η κρίση ήταν συστημική, αφορούσε, λέει, τον τρόπο ανάπτυξης και τον τρόπο διακυβέρνησης και στο επίπεδο του κράτους και στο επίπεδο των θεσμών και στο επίπεδο των επιχειρήσεων και δημόσιων και ιδιωτικών. Γι' αυτό και εμάς δεν υπάρχει δίλημα αν πρέπει να συνεχίζονται ή να γίνονται ή όχι μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημα είναι τι μεταρρυθμίσεις. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν και να ενταθούν μεταρρυθμίσεις, μετασχηματισμοί και αλλαγές, οι οποίες όμως δεν θα είναι μεταρρυθμίσεις λιτότητες, αλλά θα είναι μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, θα μειώνουν τις ανισότητες και θα στρέφουν την οικονομία σε πιο εξωστρεφείς, καινοτόμες και ποιοτικά υψηλότερες θέσεις. Η τρίτη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να διαμορφώσουμε και συνθήκες προγραμματικού διαλόγου με αντιπαραθέσεις όπου είναι αναγκαίο, αλλά και με συγκλίσεις όπου είναι δυνατές και συνενέσεις σε κάποια κεντρικά ζητήματα που αφορούν στόχους και όρους λειτουργίας της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Ένα βασικό στοιχείο έχει να κάνει προφανώς με το τέλος προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο σε συνδυασμό και με τη ρύθμιση του χρέους όντως δημιουργεί ένα καθαρό διάδρομο προκειμένου να προχωρήσουμε στη χάραξη επί της ουσίας μια συνολικότερη στρατηγική, μια στρατηγική αναπτυξιακή η οποία είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ πολυετούς, προκειμένου να έχουμε και αποτελεσματικότερη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, έχοντας στο επίκεντρο την πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί τρομακτικές απώλειες και προφανώς θα πρέπει να είναι και η ίδια η κοινωνία πρωταγωνίστρια των εξελίξεων προκειμένου να περάσουμε συντεταγμένα όλοι μαζί σε μια νέα εποχή. Αυτά τα θέματα των μετασχηματισμών έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είχαμε σκόρπιες διατάξεις, οι οποίες δεν επαρκούσαν και κυρίως κινούνταν οι υπηρεσίες με βάση νομολογία και δημιουργούνταν πάρα πολλά προβλήματα.
Άρα λοιπόν, το νόμο για τις ΕΠΕ τον έχουμε ψηφίσει, για τις ανώνυμες τον έχουμε ψηφίσει, το νόμο για τους μετασχηματισμούς και την εποπτεία ολοκληρώνεται ένας πολύ μεγάλος κύκλος και αρχές του χρόνου πια θα έχουμε ένα πλήρως εξυγχρονισμένο εταιρικό δίκαιο που είναι πολύ σημαντικός όρος για τη διαμόρφωση αυτού που λέμε φιλικού επιχειρηματικού κλίματος.